Καλησπέρα παιδιά μου, φράγκο εδώ και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα FIFA βίντεο. Σήμερα θα έχουμε μερικά highlights από το stream που μας πέρασε, που παίξαμε Weekend League. Θα σας πω σε λίγο ακριβώς τι θα σας δείξω και τι έγινε στο Weekend League και τι έγινε γενικά όλο το Σαββατοκυριακό μου. Όπως καταλάβετε έχουμε άλλο ένα FIFA βίντεο. Έχω να πω ότι είμαι πιο hyped από ποτέ για να παίξω FIFA. Αυτό το πόσο θα προσπαθούσα να κάνω 3 stream. Ωραία, δεν ξέρω αν θα είναι μεσημέρι ή βράδυ. Πριν μπούμε όμως στο βίντεο θέλω να σας πω ότι αύριο, αν ανέβει το βίντεο σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη 7 και 20 με 7 και μισή το απόγευμα έχουμε pack opening, έχουμε δικά σας rewards, έχουμε δικά μας rewards, θα έχουμε πάρα πολλά elite rewards, θα έχουμε πάρα πολύ hype, ξανά μαζί με τον Γκάριντο, ίδια ώρα, ίδιο μέρος, battle των αμπελοκήπων, σας περιμένω όλους στο stream να κάνουμε χαμό όπως κάναμε και στα προηγούμενα δύο. Λοιπόν, πάμε να πούμε στο βίντεο, να δούμε τι κάναμε σε αυτό το weekend που μας πέρασε. Λοιπόν, όσο μπαίνουμε στο foot, θέλω να σας πω ότι δείτε όλο το βίντεο και για να μου προτείνετε στο τέλος και τι αλλαγές θα κάνατε στην ομάδα μου. Έχω μείνει πάρα πολύ πίσω και θέλω οπωσδήποτε να κάνω αναβαθμίσεις στην ομάδα μου, αλλά επειδή έχω λίγα coins πρέπει να είναι πολύ προσεγμένες αυτές οι αναβαθμίσεις. Επίσης θέλω να πω ότι αν σας αρέσει το βίντεο και το content που βγάζω και σε live και σε βίντεο, κάντε ένα like στο βίντεο, κάντε ένα comment για το τι θέλετε να βελτιώσω στην ομάδα μου πρώτον, που είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Και αν θέλετε κάντε και κάποιο comment για να πείτε τι να βελτιώσω εγώ γενικά στα βίντεο μου, σε θέμα edit, θέμα thumbnail, ό,τι νομίζετε ότι έχετε ας πούμε να προτείνετε. Λοιπόν, μπήκαμε στο foot μας. Αρχικά να σας δείξω λίγο την ομάδα μου. Ωραία. Η ομάδα μου είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε. Παίζουμε... Ξεκινάμε με αυτό το σύστημα και το σύστημα που παίζουμε in-game είναι ένα 4-1-2-1-2 τον Arrow. Ωραία. Έχουμε τον κύριο εδώ πέρα που δεν βλέπετε που είναι ο De Jong. Τον έχουμε σαν οχτάρι μαζί με τον Καθόρλα. Ο οποίος Καθόρλα μου αρέσει πάρα πολύ. Και ας τον κράζετε. Έχει, αν δεν κάνω λάθος, 5-5. Είναι ένα πολύ καλό CM και για κάποιο λόγο μου φαίνεται και αρκετά γρήγορος. Δεν ξέρω αν τα stats του. Δεν το λένε τα stats του, μάγκες, αλλά φεύγει πάρα πολύ καλά πίσω από την. Από την πλάτη της αντίπαλης άμυνας. Λοιπόν, για να μην να πω λίγο την δεκάδα μου. Η αμυντική μου γραμμή είναι όπως τη βλέπετε μαζί με τον οδοφυλακά μου. Μια πολύ basic τετράδα. Ωραία. Για εξάρι έχουμε τον Σοκό, που από τότε που αλλάξαμε το σύστημά μας πετάει φωτιές. Είναι βράχος. Πρώτη φορά εκμεταλλεύομαι τόσο πολύ τον Σοκό. Είπαμε, οχτάρια έχουμε Καθόρλα μαζί με τον De Jong. Σαν δεκάρι έχουμε τον Χάτζη και επίθεση έχουμε Μπεν Γιέντερ με Νεϊμάρ. Τώρα, οι σκέψεις. Είναι, θα σας πω τώρα, η τετράδα μου μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή μην σας πω ότι και να μην την αλλάξω δεν έχω θέμα. Ωραία, μέχρι να νιώσω ότι χάνω μάτς λόγω τετράδας. Που έχασα, έφαγα μερικά γκολ, αλλά εν τέλει τα γύρισα. Ο Ντεχέα, που και που βγάζει, που και που τρώει κάτι περίεργα, αλλά νομίζω κρατάει ακόμα. Τώρα, σαν εξάριο Σοκό ήταν ακραίος και τα CM μου είναι all around, όπως ακριβώς τα χρειάζομαι. Το θέμα μου τώρα ποιο είναι, ότι ο Χάτζη έχει φθείρη. Αλλά είναι τρε. Ο Μπεγέντερ έχει φθείρη. Αλλά είναι τρε. Ο Νεϊμάρ είναι παικταράς και είναι τρε. Αλλά σκέφτομαι ίσως να πουλούσα Νεϊμάρ και να έπαιρναν Ντεμπελέ road to the final. Γιατί? Γιατί είναι αναβαθμίσιμη κάρτα και γιατί με Ντεμπελέ πέτα τόσο καιρό και τον έχω συνηθίσει και μου αρέσει και τον αγαπώ σαν κάρτα. Επίσης η Μπαρτσελόνα παίζει με την Νάπολη. Και όσο και αν πίστευα ότι η Νάπολη μπορεί να αποκλείσει την Μπαρτσελόνα με τον Αντσελότη προπονητή, πλέον με τον Γκατούζο θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Όχι ότι η Μπαρτσελόνα έχει κανένα σοβαρό στον πάγκο, αλλά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Οι αλλαγές μου, δείτε τώρα εδώ αλλαγές. Ντεμπελέ και Καπούτο. Επίσης, ο NDD πήρε upgrade, έγινε 86. Και θεωρώ ότι αυτό θα βοηθήσει πολύ την ομάδα μου σε τα μελλοντικά Weekend League. Θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο σαν sub. Ο Mané, ξέρω θα μου πείτε, έχεις αυτήν την ομάδα και έχεις Mané super sub. Μάγκες, ο Mané είναι ακραίος. Αν μπορούσα να το χωρέσω να παίζει βασικός στη θέση του Μπεν Γιέντερ θα το έκανα. Ωστόσο, θεωρώ ότι όταν μπαίνει αλλαγή δίνει αυτό το κάτι που ίσως βασικός να μην το έδινε. Οπότε τον Mané δεν τον πουλάω. Τον κρατάω, τον αγαπώ. Μπορεί να παίξει 4-2-3-1 στα πλάγια, μπορεί να παίξει center for, μπορεί να παίξει 4-1-2-1-2, μπορεί να παίξει παντού. Είναι πολυεργαλείο και είναι παικταράς. Τώρα, δεν έχουμε πολλά coins στην άκρη. Αν να πουλήσουμε κάποιον, ο μόνος που πουλιάει ακριβά είναι ο Mané και ο κύριος εδώ πέρα, ο Neymar. Ξαναλέω. Μου άρεσαν όλοι στην ομάδα μου, λίγο λιγότερο ο Μπεν Γιέντερ και ο Χάτζη. Και ίσως να μπορούσα να βρω και μια εναλλακτική για Καθόρλα, αλλά είναι untradeable και μου αρέσει. Οπότε ίσως αυτό το Weekend League να το ξαναπάω έτσι, απλά ίσως να δω μήπως να πάρω έναν αμυντικό στη θέση του Μιλιτάο, που να κόβει λίγο πιο μόνος του, να το πω έτσι, γιατί έπαιζα πολύ manual. Είχα αντιπάλους, πραγματικά σε αυτό το Weekend League οι αντίπαλοι που με δυσκόλεψαν παραπάνω από όλες τις ομάδες ήταν αμυντικά χρυσός Φαντάικ. Τα κοβόλα μόνος του. David Luiz, special κάρτα του. Ακραία κάρτα.
και Γκρισμάν Τσουλού. Μαλάκα, δεν μπορούσα να τον κόψω τον Γκρισμάν. Γυρνούσε όπως ήθελε, τα τελειώνει όπως ήθελε. Ήταν ακραίος παίκτης. Όπως και να έχει. Ο Μόντριτς δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν ξέρω τώρα με το στυλ που παίζω. Αρχικά να σας πω λίγο τι έγινε. Να σας πω λίγο τι έγινε, μάγκες μου. Ξεκινάω Weekend League. Παίζω Παρασκευή Weekend League. Κάνω ένα ρεκόρ 4-2. Ωραία. Χάλια. Χάλια. Η Παρασκευή έπαιξε, ξεκίνησε Σάββατο. Όχι, Παρασκευή νομίζω. Παρασκευή. Κάνω ένα πολύ χάλια ρεκόρ. Πάρα πολύ χάλια ρεκόρ. Και 4-2. Δύο κακές ήττες. Πηγαίνω Σάββατο σε ένα τουρνουά στα Battle.net. Παρεπιπτόντως και αυτό Σάββατο έχει τουρνουά Battle.net. Σας περιμένω όσοι από Σαλόνικα ή να βαρούν Μελενίκου. Δεν θυμάμαι. Έχω κάνει βίντεο σχετικό να πάτε να το δείτε. Λοιπόν, πηγαίνω στο τουρνουά. Ξεκινάω, παίζω τους ομίλους πρώτο match. Τρώω φάπα. 4-0 από ένα φιλαράκι. Καθόμαστε, συζητάμε, μου λέει μπρο, βλέπω τα stream σου. Νευριάζω, ρε φίλε, λέει, όταν σε βλέπω να παίζεις άμυνα. Δεν είναι άμυνα αυτό που παίζεις, μου λέει. Πρέπει να είσαι aggressive, να μην φοβάσαι να παίζεις πάνω στον παίκτη, να μην δίνεις χώρους. Το σκέφτηκα εγώ και λέω, οκ, ρε φίλε, όντως, έχει δίκιο. Θα παίξω 4-1-2-1-2, θα παίξω aggressive, θα πρεσάρω. Είχα και Liverpool στο τουρνουά, είχα γρήγορους παίκτες, με έπαιρνε. Να είμαι στα πολυλογώ, περνάω τους ομίλους, εύκολα. Πηγαίνω στη φάση των 16, κερδίζω. Στη φάση των 8, κερδίζω. Και έρχεται η φάση των ημιτελικών. Και παίζω με ένα παίκτη ακραίο. Που όλο το τουρνουά είχε να λέει για το πόσο καλός είναι. Και κατάφερα και τον κέρδισα 2-1 στις νίκες. Εύκολα, δύσκολα. Έπαιξα το FIFA της ζωής μου. Και τον κέρδισα 2-1 στις νίκες. Και πηγαίνω τελικό. Και πηγαίνω τελικό με το παιδί που μου είπε τι να βελτιώσω. Με κέρδισε 4-0. Και με κέρδισε μεν 2-0 στις νίκες. Αλλά τα μάτς όλα ήταν στο γκολ. Ήταν ακραία μάτς. Και λέω, OK. Έπαιζα ένα FIFA, όλοι πίσω μου λένε μαλάκα Fragbot, πρώτη φορά σε βλέπουμε να παίζεις τόσο καλό FIFA. Έχεις βρει το σύστημά σου. Και λέω, OK, θα πάω και θα το δοκιμάσω στο Weekend League. Και ξεκινάω με 4-2 ρεκόρ. Ωραία. Και ξεκινάω να παίζω το Weekend League μου και κάνω ένα ρεκόρ 14-2, 13-2, 15-4, 15-3. Πολύ καλό ρεκόρ. Μετά έρχονται 2-3 φάπες. Ας το πούμε έτσι, από καλούς αντιπάλους. Ίσως καλές εντεκάδες, σίγουρα καλύτερες από τη δική μου. Και επειδή έπρεπε να παίξω 20 κάτι μάτς σε μία μέρα, τα έπαιξα 20 κάτι μάτς σε μία μέρα, όλη την Κυριακή, στο stream, ήταν πολύ κουραστικό. Αν είχα κάνει καλύτερη διαχείριση, θα ήταν πολύ διαφορετικά. Και σας λέω, παιδιά, παίζω 4-1-2-1-2. Όσοι γουστάρετε να δείτε τα instruction μου και το formation μου, να μου πείτε στο επόμενο βίντεο να σας τα δείξω. Και παίζω με αντιπάλους που έχουν icon ομάδες και να μου λέει το chat. Φραγ, ο Μαδάρα, άμα τους κερδίσεις, σε παραδέχομαι και τα λοιπά. Και έμπαινα μέσα και πρέσαρα σε όλο το γήπεδο και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και έπαιζα, γενικά, αυτό το σουκού έπαιξα το καλύτερο FIFA της ζωής μου και τερμάτισα το καλύτερο rank. Καταλάβετε γιατί λέω το καλύτερο rank. Με αυτή την ομάδα. Ωραία. Δεν θα πω παραπάνω. Ελπίζω και αυτό το σουκού που ξανά έχει τουρνουά να παίξω το ίδιο καλό FIFA. Ελπίζω να κάνω κάποιες βελτιώσεις στην ομάδα μου, πολύ προσεγμένες που θα με βελτιώσουν πραγματικά. Γενικά θέλω να χτυπώψω ότι πλέον παίζω πολύ aggressive στην άμυνα, οπότε δεν θέλω καράβια. Ωραία, και επίθεση παίζω πολύ γρήγορα. Πλέον δεν κυκλοφορώ την μπάλα 100 ώρες. Όπως και να έχει. Το κατευχαριστήθηκα το stream, το ευχαριστηθήκατε κι εσείς. Στο τέλος είχαμε και πάνω από 100 άτομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το support. Δεν θα πω παραπάνω. Θα σας βάλω τώρα να δείτε λίγα. Λίγα highlights, πολύ λίγα από το Weekend League που μας πέρασε, να δείτε τι τελείωσα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε gameplay, για να καταλάβετε το gameplay να πάτε να δείτε το stream, έχει μείνει στο κανάλι μου, δεν έχει κατέβει, υπάρχει σαν ολόκληρο το stream. Έκανα διπλό stream την Κυριακή, κάνα μια 4 ώρες το μεσημέρι και 4 ώρες το βράδυ. Αν είχα κάνει καλύτερη διαχείριση θα μπορούσα να πάω και καλύτερο rank θεωρώ. Μας μείναν και μερικά μάτς στην άκρη, πρέπει να δείτε το βίντεο. Θέλω να μου προτείνετε κάποιες αλλαγές. Είμαι πιο hyped από ποτέ για FIFA. Νιώθω ότι έχω βρει το σύστημα που μου ταιριάζει. Παίζω πάρα πολύ καλά. Και από εβδομάδα που ίσως να έχω λίγο παραπάνω χρόνο να μπορέσω να το δουλέψω και να βελτιωθώ ακόμα περισσότερο πάνω σε αυτό το σύστημα. Όπως και να έχει, παίκτες μου, σας αφήνω, βάζω τα highlights και περιμένω κάτω σχόλιο σας για να μου πείτε βελτιώσεις είτε στο κανάλι είτε στην ομάδα. Αύριο ξαναλέω, 5η, 7.30 ώρα το απόγευμα, pack opening με τον Γκάριντο. Σας περιμένω όλους εκεί να ρίξουμε και δικά σας rewards. Ετοιμάστε reward. Πάμε να βγάλουμε κάτι δυνατό. Ελπίζω Σονάλντο. Σονάλντο if. Μακάρι. Παίκτες μου, αυτά από μένα. Τα λέμε. Καλησπέρα στην Κύπρο. Λάμπος.
Πάλι καλά. Πάλι καλά. Πάρ' το 2-0 στον πάτο σου. Δεν πρόλαβε να κόψει ο βλάκας ο Ράμος, ο βλάκας ο αργόστροφος. Ωρε μαλάκα, τι κακή άμυνα ήταν αυτή που παίξαρε με τον άχρηστο. Δεν σε χάλασε. Δεν σε χάλασε τον πάτο σου πως μπήκε. Δεν σε χάλασε τον πάτο σου πως μπήκε. Μπράβο. Μπράβο. Στη γωνία. Άντε για και τέλος 4-2. Άντε για και τέλος 4-2. Τσάτ. Θα αλλάξουμε το σκορ, το οποίο είναι 18-8. Το λέω σε ώρα, είναι γιατί όχι. Ωραία, έχει ο Μπαμελιάκ, έχει Hazard Gold. Πόσο καλό θα είναι ένας παίκτης, Ράμος, κόκκινο, εντάξει, κοίταξε. Ράμος με δει, οκ. Θα μας δυσκολέψει πάλι αυτός ο Νταβίτ Λουίς, θα με... Θα μαρκάρει μόνος του. Άντζι ρε φίλε, τι έβγαλε ο Κουρτώνα να εντάρεις. Έλα ρε μπρο, έλα ρε φίλε. Ένα μηδέν στον πάτο σου. Δεν το πιστεύω τώρα. Δεν το πιστεύω τώρα αυτό που έγινε και με ισοφάρισε αυτός ο κακός ο παίκτης. Αυτός ο κακός ο παίκτης ρε φίλε. Παραμεκό, αυτό ήταν από έλλειψη συγκέντρωσης εντελώς. Λόγω ότι είμαι κουρασμένος. Άρτο στον πάτο σου όμως είσαι κουρασμένος. Είσαι κουρασμένος στον πάτο σου. 2-1. Τέλος, τέλος! Πλουπ! Το θέλω αυτό μαζί, δεν έχω χρόνο. Το θέλω αυτό μαζί για να τελειώσω, να κάνω 28. Έχω κάνει 18-4. Θεωρώ μια πολύ απλή ομάδα για να μπούμε Gold 1. Ότι είμαστε τυχεροί, μας έχει φέρει αυτόν τον αντίπαλο. Ωραία. Στη γωνία De Jong. Προσθερώ 5 weak foot, 1-0. Ο, τι κάνει ρε μπρο. Αλλά καλή υποθύμησε, εντάξει ήταν πολύ εύκολο να το βγάλει. Καλή.
Το γκούνισε ευτυχώς. Κολόφαρδο. Κολόφαρδο. Chat, sorry, αλλά... Golden. Chat. Golden. Με δύο μάτς να απομένουν. We move, που λένε και οι God. Chat. Δεν θα κρατήσω πάρα πολύ το live, ωραία. Θεωρώ ότι έχουμε αναβαθμιστεί παικτικά πάρα πολύ, το ξαναλέω. Άλλο ένα Goldena με πάρα πολύ απλή ομάδα. Πάρα πολύ απλή ομάδα. Μετά το χθεσινό τουρνουά τα έχω δει αλλιώς τα πράγματα. Έχω αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στο style του παιχνιδιού μου. Δύο μάτς να απομένουν, το καλύτερο ρεκόρ μου για φέτος, ειδικά με αυτήν την ομάδα. Λοιπόν, chat, ευχαριστώ πάρα πολύ όσοι στηρίξατε. Πήγαμε και 100 άτομα. Δώστε like όσοι δεν έχετε δώσει like. Δώστε sub όσοι παρακολουθείτε και σας αρέσει και δεν έχετε δώσει subscribe. Αυτά είχα να πω, παίκτες μου. Θα τα πούμε το επόμενο σουκού που ελπίζω να έχω χρόνο να παίξω όλο το Weekend League και να κάνω καλύτερη διαχείριση των παιχνιδιών. Ευχαριστώ πολύ, Android. Τσάω, παίκτες μου. Bye.